Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν και συνήθως στις τελευταίες εκπομπές έχουμε πάντα από τους ανθρώπους που άφησαν το στίγμα τους την χρονιά και τη σεζόν που διανύουμε. Μπορεί να μην είχαμε ιδιαίτερα αγωνιστική δραστηριότητα φέτος, είχαμε όμως γενικά δραστηριότητα και όπως και να το κάνουμε, ο επόμενος προσκεκλημένος είναι ένα παιδί που τον μάθατε εσείς περισσότερο μέσα από την τηλεόραση. Εμείς εδώ τον γνωρίσαμε από τα γήπεδα έτσι κι αλλιώς. Και θα μιλήσουμε λίγο και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί για εσάς μπορεί να μην είναι γνωστό, θα μας τα πει όμως. Ένα παιδί που άφησε το στίγμα του, αγαπήθηκε ιδιαίτερα, ήταν ένας μαχητής, λιοντάρι και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Μπάρτζης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που με στήριξε. Τι άλλο να πω, είναι λίγο το ευχαριστώ. Ναι, είναι, καταρχάς να σου πω ότι είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είσαι ένα παιδί που σε ξέραμε εμείς, ο αθλητικός κόσμος μέσα από τα γήπεδα. Σε είδαμε στην τηλεόραση και είδαμε το παιδί που ξέραμε. Έτσι κι αλλιώς το βεβαιώνουμε. Και μπορώ να πω ότι γύρισες και είσαι ακόμα πιο, έτσι, πιο προσγειωμένος από ό,τι μπορούσε να περιμένει κανείς. Ένα παιδί που χαιρετάει τους πάντες, που μιλάει με τους πάντες και γι' αυτό νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που μπορεί να πούμε πέντε κουβέντες τώρα και ας είναι πιο πολύ έτσι ποδοσφαιρικές. Ναι, εννοείται αυτό. Από τη στιγμή που πήγα εκεί πέρα, ο πρώτος μου στόχος ήταν να μην αλλάξω. Σωστό. Να είμαι αυτό που είμαι. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάζει. Mm-hmm. Άμα και θέλει κάποιος αγαπάει ή δεν σε γουστάρει, είναι γι' αυτό που είσαι εσύ. Δηλαδή, ακριβώς. Νομίζω κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι να μην αλλάζει για οτιδήποτε. Αυτό είμαι. Ακριβώς. Παρότι απλά μπορεί να αλλάζει προς το καλύτερο. Σωστό. Δηλαδή. Παρότι πέρασες από δύσκολες συνθήκες και πολλές φορές αυτές οι δύσκολες συνθήκες μπορούν να σε επηρεάσουν ψυχολογικά και να τον αλλάξει χαρακτήρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων να μην είσαι αυτός που ήσουν στην αρχή, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε. Με εσένα δεν συνέβη κάτι τέτοιο πάντως. Κοίτα, μέσα στο παιχνίδι, ειδικά τους δύο πρώτους μήνες, mm-hmm. Ήταν πολύ πείνα, ναι. Πολλά τα νεύρα, δηλαδή μπορεί να συνεδρίαζε το παραμικρό. Το οτιδήποτε, δηλαδή, ναι. Ναι, όλα πολλαπλασιώτησαν πάρα πολύ. Δηλαδή και η δική σου, άμα σου, δηλαδή πηγαίναμε σε έπαθλη επικοινωνία και έβλεπες τους δικούς σου. Και εκεί, αυτό ήταν το πιο δύσκολο για τους δικούς μου. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό. Όλοι, ναι, δεν μπορούσα να το διαχειριστεί. Mm-hmm. Γιατί καλώς ή κακώς, ειδικά τους πρώτους μήνες που πεινάγαμε, mm-hmm. το πρώτο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας ήταν το φαγητό. Μπράβο. Πώς θα φάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα περάσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, ρε παιδί μου. Σωστό. Και εκείνες οι μέρες, ξέρω εγώ, που κερδίζαμε τα έπαθλα επικοινωνίας, ναι, είχαμε χαρά, θα δούμε τους δικούς μας. Όμως εκείνο το τρίωρο, το τετράωρο, ξέρω εγώ, με το που έβλεπε στους δικούς σου μέχρι να περάσει, αυτά ήταν το πιο δύσκολο. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία σου, γιατί δεν έχω βιώσει τόσο μεγάλη δυσκολία ή τόσο καιρό να ακούσω και να μιλήσω με τους δικούς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί βγαίνει πραγματικά, νομίζω, πραγματικός σου εαυτός αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να σου πω, πώς είναι το πόδι? Το πόδι είχα ξεκινήσει, έκανα κάτι θεραπείες και δυνάμωση. Mm-hmm. Και εκεί που ξεκινάω και πήγαινα 5-6 φορές είχα ξεκινήσει να κάνω τις θεραπείες μου και δυνάμωση και τέτοια, κόλλησα κορονοϊό. Ναι. Και τώρα το έχω αφήσει λίγο, αλλά θα ξαναξεκινήσω πάλι. Δυνατά μπας και γλιτώσω. Τα χειρουργία, Τα χειρουργία, ναι. Επειδή ανέφερες τον κορονοϊό, ταλαιπωρήθηκες? Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκα. Mm-hmm. Στην ουσία κόλλησα στον ημιτελικό. Ναι. Ήμουν αρνητικός, αλλά βρέθηκα με κρούσμα. Mm-hmm. Μετά δεν πήγαμε τελικό, πήγα, έκανα μοριακό τεστ, που πήραν τηλέφωνο, mm-hmm. από την κλινική. Μου είπαν ότι είμαι θετικός,
Μετά με πήρε ο Εωθή, κάθισα στο σπίτι 12 μέρες. Μόνο ότι όταν με πήραν τηλέφωνο την επόμενη μέρα με έπιασε, ήμουν λίγο ζαβλακωμένο. Ναι, καταλαβαίνω. Κοιμόμουνα, τη δεύτερη μέρα ζωήρεψα λίγο, την τρίτη όλα καλά. Από την τέταρτη μέρα και μετά σε ό,τι τεστ έκανα και τα λοιπά, γιατί έκανα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σχεδόν έτσι να ξέρω και που καλά έκανες, πατάω. Καλά έκανες. Ήμουνα κομπλέ. Βοήθησε και σε αυτό το ότι είχες κάνει και μια δόση εμβολίου. Ε. Οπότε ίσως και να βοήθησε και σε αυτό και δεν ταλαιπωρήθηκες ιδιαίτερα. Εντάξει, είσαι και νέος άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο. Καλό είναι όλος ο κόσμος, νομίζω, να κάνει το εμβόλιο. Έτσι, να συμφωνώ. Έχουμε όλη την ανοσία που χρειάζεται. Χρειάζεται να έχουμε. Σωστά. Και να προχωρήσουμε παρακάτω. Οπότε μπάλα δεν θα παίξει φέτος. Όχι, είναι λίγο δύσκολο. Λογικό. Και έχεις τώρα θα δούμε σιγά σιγά να δω το πόδι. Σιγά σιγά προέχει αυτό, προέχει η υγεία, έτσι δεν το συζητάμε. Και όχι τίποτα άλλο, έχει έρθει και ο Παναγιώτης ο Τσιάμις εκεί. Ναι, το ξέρω. Με τον Παναγιώτη έκανα ενδυνάμωση, που είχα ξεκινήσει τώρα. Τώρα που θα έρθει εδώ στο γήπεδο, θα ξεκινήσω όχι η προετοιμασία να πάω πάλι στην ναι, θα ναι. πάω εκεί. Και θα με βοηθήσει ο Παναγιώτης. Δηλαδή θα ακολουθήσω την ομάδα. Θα ακολουθήσει την ομάδα, απλά δεν θα αγωνιστείς γιατί πρέπει το πόδι να γίνει όπως πρέπει. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει Άρης Βουχαϊκού. Πέρσι ήσασταν στην πρώτη κατηγορία, μπορεί να μην ολοκληρώθηκε η χρονιά. Ξεκινήσατε με όνειρα, ίσως και να υπερβάλλατε, θα έλεγα εγώ, λίγο με το κομμάτι το οικονομικό, αλλά όταν κάποιος θέλει να φτιάξει την ομάδα του και είσαστε νέοι άνθρωποι και θέλετε. Πολλές φορές μπορεί να ξεφεύγουμε και λίγο. Πώς ήταν μέχρι να σταματήσει, πώς το έζησες στην πρώτη κατηγορία? Γενικά, στον Άρη Βουχαϊκού που είμαι αρκετά χρόνια. Ναι, και έχεις τραβήξει όλο το κουπί από την τρίτη κατηγορία, για να το πούμε γι' αυτό. Ναι, από την τρίτη, ναι. Πήγα εκεί πέρα, στην ουσία είχα σταματήσει, γιατί με όλα αυτά που γίνονται, ναι. Τα ξέρεις και εσύ, δεν δίνουν δελτία. Ναι, δεν ναι, 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 ναι. Εδώ στα τοπικά πρωταθλήματα είχα ξενερώσει, είχα σταματήσει, δεν πήγαινα πουθενά για μπάλα και τέτοια. Και κολλήσαμε εκεί με τα παιδιά, η παρέα μας και πάλι λέμε πάμε να κάνουμε τη φλάκα μας. Και ξεκινήσαμε στον Άρη Βουχαϊκού όλοι μαζί σαν παρέα. Σωστά. Και σιγά 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 αυτή η πλάκα και αυτή η παρέα ναι. Βγήκε πρώτη κατηγορία. Φτάσαμε στην πρώτη κατηγορία, αλλά το πάνω ήταν ότι το ευχαριστιόμαστε. Μπράβο. Δηλαδή παίζαμε ο ένας για τον άλλο. Σωστό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι, και το, αυτό είναι το σπουδαίο. Το νόημα. Και ειδικά στα ερασιτεχνικά. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε δεν σας πολύ ενδιαφέρε το πρωταθλητισμό, σαν και πέρσι το διεκδικήσατε και καλά κάνατε, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, κοίτα, όταν βλέπεις ότι μπορεί να πάει η ομάδα και μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, γιατί το πάνω είναι ομαδικό άθλημα. Σωστό. Πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Όταν βλέπεις ότι μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και μπορείς να πάρει για κάτι καλό, γιατί όχι. Φυσικά. Δεν είπαμε ποτέ ότι ξέρεις κάτι, πάμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Είπαμε, είμαστε μια παρέα, πάμε να παίξουμε ένας για τον άλλον. Και άμα τύχει, γιατί όχι. Αρχικός στόχος ήταν, αρχικός στόχος ήταν η είσοδος στα play-off, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Άμα η διοίκηση έδωσε κάποια λεφτά, εντάξει, αυτό δεν είναι, νομίζω, πρόβλημα. Όχι, βέβαια. Και δεν είναι κακό γενικός, ίσα-ίσα. Όταν μπορεί κάποιος να δώσει κάποια χρήματα, καλά κάνει και τα δίνει. Δεν το συζητάμε. Είναι δικό του. Όποιος μπορεί να τα διεκδικήσει πάλι. Δεν σωστό. Έχει να κάνει. Σωστό. Ότι ξέρεις κάτι και έκανες μια συμφωνία. Όχι. Το άμα είσαι μάγκας, κάτι και εσύ. Το σωστό. Θέμα είναι όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα να κολλάς με τα άλλα παιδιά και να είστε μια παρέα. Μπράβο. Δηλαδή εντάξει, ερασιτεχνικό είναι. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Γιατί σωστό. Βλέπεις πολλά. Βέβαια, φέτος με την παρουσία και του Παναγιώτη θα είναι λίγο πιο, μάλλον θα είναι ακόμη πιο οικογενειακό το κλίμα. Έτσι πιστεύω. Θα είναι και πιο οικογενειακό από ό,τι ακούω κιόλας, γιατί τώρα ήρθα και δεν έχω ακούσει και πάρα πολλά. Σωστό. Αλλά και ο Παναγιώτης είναι επαγγελματίας και θα δουλέψει πολύ. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τώρα να σου πω. Παίζεις κεντρικός αμυντικός.
δεν είχαμε καταλάβει σχεδόν κανείς ότι έχεις τέτοια ταχύτητα. Τώρα, πού το κρύβες μέσα εκεί, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Είναι η θέση, έπαιζες πίσω και δεν φαινόταν. Δεν το συζητάμε. Μπήκε στην πρώτο παιχνίδι και πάθαμε σοκ. Εμείς που δεν σε πολύ ξέραμε, ξέρεις, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, ναι. Εντάξει, ταχύτητα είναι από τα δυνατά μου σημεία. Πολύ δυνατά. Η μπάλα δεν ξέρω. Ζηλιάρη παίκτης η μπάλα περνάει. Αλλά αυτό ήταν το ένα από τα δυνατά μου σημεία και αυτό, δηλαδή ταχύτητα και ναι, δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Καλά, στη δύναμη παρά ήταν. Που πάλι δεν το, δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί δεν είσαι κανένας άνθρωπος πολύ... Ένα παιδί νορμάλ σαν κορμί και βλέπεις τι κάνει ο άνθρωπος. Απίστευτο. Ήμουνα λίγο νευρικούλης και μου βγαίνει... Καμιά φορά χρειάζεται και το νεύρο, αλλά ίσως στην αρχή, όπως είπες και εσύ, να υπερέβαλες. Αλλά το καταλαβαίνω, η αφαγία, το καινούργιο περιβάλλον, η άγνωστη... Είναι μια πρωτόγνωρη και στο παιχνίδι εκεί, είναι μια ακριβώς. Πρωτόγνωρη... Μεταξύ αγνώστων μέσα στη ζούγκλα, οι κάμερες... Αυτό, οι κάμερες, άλλες καταστάσεις πίσω σωστά. Από την κάμερα, άλλες δεστά... Προσαρμόστηκες εύκολα με την κάμερα? Με την κάμερα, μετά από κανένα μήνα, δύο, στην ουσία όταν αλλάξαμε ομάδες... Ναι. Έρχεται η Άννα Μαρία, ξέρω εγώ, με πιάνει και μου λέει, φίλε μου λέει, Νίκο μου λέει, ξέρεις κάτι, έτσι γίνεται εδώ πέρα, χαλάρωση, ξέρω εγώ, μην είσαι τόσο έντονος. Ναι, και με το που το άκουσα, ξέρω εγώ, κράτησα δύο συμβουλές και μετά λέω, οκ, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Έτσι, μπράβο. Πάμε και ό,τι βλέπουμε και γίνεται, άστος να λένε. Σταματώ επίθεση, κάτσε λίγο, αφού έτσι έγινε, αυτό και αυτό. Και όταν τους τα έλεγες αυτά, αυτοί κολλάγανε, ξέρω εγώ, καθόντουσαν, καταστρώνανε σχέδια και τέτοια. Ναι. Εγώ ήμουν ξάπλα και πηγαίναμε σε συμβούλια ή σε σερέμονη και τους έλεγα, παιδιά, αφού έγινε αυτό και αυτό τώρα, τι κάθεστε και σκέφτεστε και βγάζετε το κεφάλι. Εν τω μεταξύ. Και μετά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Στην αρχή, όλοι μας, λέγαμε ότι φαίνεται ότι προσπαθούσες και εσύ να προσαρμοστείς το κομμάτι της κάμερας. Από κάποιο σημείο και μετά, ό,τι έλεγες, εκτός ότι έμενε, οι περισσότερες ατάκες σου έχουν γράψει ιστορία, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό ισχύει. Βγήκα από το παιχνίδι και άκουγα πολλές ατάκες. Και το λέω ότι αναφέρεται σε ένα παιδί που υποτίθεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κάμερες, ότι δεν μπορεί να, στην αρχή δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το λόγο όπως ο, δεν ξέρω και εγώ ποιος, αλλά εσύ ήσαν αυτός που έμεινε, ναι, εσύ, οι δικές σου ατάκες έμειναν και νομίζω ότι θα μείνουν για πολύ καιρό. Κοίτα, ποτέ δεν προσπάθησα να προσαρμοστώ με τις Όχι. κάμερες. Ήσουν δηλαδή, αυθόρμητος και φαινόταν. Με τις κάμερες, ναι, θέλαμε, ξέρω εγώ, να πούμε κάτι. Και επειδή στις πρώτες μέρες και αυτά βλέπαμε την κάμερα και ας πούμε θέλαμε να πούμε ένα μυστικό, μπορεί ναι. να μπαίναμε στη θάλασσα, ναι. μπορεί να φεύγαμε πιο πέρα. Μετά από ένα σημείο, δηλαδή μπορεί να ήταν όλοι από πάνω μας με τις κάμερες και αυτά και ήμασταν σε φάση ούτε τις κοιτάγαμε. Ούτε τις κοιτάγατε, το κατάλαβα. Συνηθίσατε ναι, και δηλαδή, πέρναγε έτσι. Ναι. Mm-hmm. Πώς προέκυψε το παιχνίδι, πώς μπήκε στο παιχνίδι, είχες δηλώσει συμμετοχή, τι έγινε? Αλλά αυτό είναι πολύ αστείο. Καλή είχα δηλώσει συμμετοχή το 17. Mm-hmm. Με είχαν πάρει τηλέφωνο το 18, αλλά δεν είχα πάει. Ήμουν τότε στον αδελφό μου στην Πάτρα. Και... Ναι. Τώρα ήμουν σε φάση να πάω εκεί πέρα, θα χάσω τον χρόνο που τώρα για κάστινγκ και τέτοια. Παίζαμε και μπάλες τότε, Σαββατοκύριακα. Κοίτα, η μπάλα, τι κάνει. Δεν ήταν κάτι σίγουρο. Ναι, και δεν ήταν κάτι σίγουρο. Και λέω τώρα τι να πάω εκεί πέρα. Και τα αφήνω. Και παίζουμε τώρα τελευταία αγωνιστική. Είχαμε παίξει με το Βέλο όταν ναι, μας κλείσαν. Ναι. Και με παίρνουν μετά μεσοβδόμαδα. Βλέπω ένα αθηναϊκό αριθμό. Μου είχε έρθει ο λογαριασμός εντωμεταξύ στη Win κατά 200. Και λέω πω από τη Win θα είναι. Άξιος. Δεν το σηκώνω την πρώτη μέρα. Παίρνουν δεύτερη τίποτα. Δεν το σηκώνω. Βλέπω τρίτη μέρα, λέω κάτσε να το σηκώσω, πας και γίνει τίποτα τώρα γιατί με είχαν βαρέσει για δεδομένα στο Θεό. Και το σηκώνω και μου λένε, ξέρω εγώ είμαστε από το Survivor για αυτά, θες να έρθεις να περάσει στα casting. Και τους λέω εντάξει παιδιά, να έρθω ποια μέρα. Πήγα εκεί πέρα στην αρχή, έδωσα μια συνέντευξη, τους άρεσα.
Μετά από 3 εβδομάδες με ξαναπήραν τηλέφωνο. Πήγα, κάναμε τα αθλήματα, του άρεσα. Με πήρανε πάλι όταν είχε έρθει εκεί πέρα ο κύριος Ατζούν. Κάναμε μια συνέντευξη και με αυτόν μπροστά. Όταν είσαι στη σειρά μου, μιλάγαμε πολύ ώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι στα αγγλικά βέβαια, είχε μεταφραστεί. Και μιλήσαμε, ξέρω εγώ, αρκετή ώρα. Και μετά βγήκαν έξω, ξέρω εγώ, ανακοινώσανε 10 άτομα. Ξαναπήγαμε πάνω, μιλήσαμε πάλι λίγο. Μας είπε ότι θα πάρει τους 6. Και την ίδια μέρα το απόγευμα με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, ξέρω εγώ, θα περάσεις γιατρούς και τέτοια, μάλλον μπαίνεις στο παιχνίδι. Λέω, όπα, τι μπαίνω. Τι έγινε τώρα. Μπαίνω ή δεν μπαίνω, να ξέρω, να ξέρω να γαλανίσω τις εξετάσεις. Ξέρω εγώ, μου λένε, μπαίνεις, έκανα όλες τις εξετάσεις. Είχαμε πάει τελευταία μέρα πριν φύγουμε για το αεροδρόμιο να πάμε στον Άγιο Δομήνικο. Είχαμε πάει για να μας δώσουν τα ρούχα, να δοκιμάσουμε ρούχα και αυτά που θα μας δίναν. Και στο γύρνα, σε κάτι στα φανάρια, που πώς το λένε εκεί στο παλατάκι, έχω σταματήσει στο φανάρι κόκκινο και έτσι όπως περιμένω να ανάψει πράσινο, έρχεται ένας από πίσω παπ, και μου την πατάει. Οπ. Λέω, καλά ξεκινήσαμε, καραμπόλα. Πάμε. Και ξέρω εγώ τελευταία μέρα πριν φύγω, έτρεχα. Σωστά. Τι γίνεται. Και την επόμενη μέρα ξύπνησα, αεροδρόμιο, Άγιο Δομήνικο. Έλεγα στον πατέρα με το μεταξύ μου, λέει ο πατέρας μου, πώς σου φαίνεται, παπά. Πατέρα του λέω, να μην πάω. Ναι. Μου λέει, ρε άντε, μου λέει, μια εβδομάδα και βλέπεις. Και βλέπεις. και τελικά κάθισα παραπάνω. Ο στόχος σου ήταν από την αρχή το έπαθλο, έτσι, το είχες πει, το έλεγες. Ναι, για το, εννοείται, νομίζω. Για όλοι στο έπαθλο ήταν. Ναι, αλλά απλά ήσουν, εσύ ήσουν λένε, από τους πιο ξεκάθαρους και... Ναι, και... τώρα δεν νομίζω να θέλει κάποιος στην εμπειρία όχι, εκεί να πεινάσουν. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Όχι. Οι συνθήκες πολύ άθλες, από σκουπίδια τρώγαμε, ποιος θέλει να... Ψάχνατε συνεχώς για φαγητό. Ναι, ναι, οπουδήποτε δηλαδή μπορούσαμε να βρούμε φαγητό και τέτοια, ψάχναμε στα τρελή. Σου λέω, δηλαδή την πείνα που πέρασα τότε, ναι, που περάσαμε όλοι, όχι μόνο... Η αρχική ομάδα, και η μεν και η δεν. Ο πρώτος μήνας, ναι, ο πρώτος ενάμιση, δηλαδή παίζαμε αγωνίσματα και τα έπαθλα ήταν δύο βραστά αυγά. Σωστό, έχεις δίκιο. Τι να σου κάνουν όλη μέρα δύο βραστά αυγά. Οι προμήθειες στην αρχή ήταν για όλη την εβδομάδα μια χουφταρίζη. Μια κουταλιά, ούτε κουταλιά, ναι. Ούτε κουταλιά. Ήτανε, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ούτε εγώ. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να το καταλάβω, έτσι, γιατί δεν το έχω ζήσει. Εγώ τώρα που έχω βγει από το παιχνίδι, ναι, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ναι. Φαντάσου, δεν μου έρχεται. Ναι. Θα ξαναπήγαινες. Κοίτα, δεν θα πω μεγάλα λόγια. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως δεν θα πήγαινα. Ναι. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να τύχει, ξέρω εγώ, και να έχω μια καλή πρόταση. Σωστά. Και να πω, okay, πάμε. Μια πιθανότητα, αλλά δηλαδή all-star, ας πούμε, μελλοντικά, δεν την αποκλείεις, αλλά μια πιθανότητα all-star, λέω εδώ, μελλοντικά, δεν την αποκλείεις, αλλά είσαι και λίγο δύσκολος. Όχι, ναι, ναι, δεν την αποκλείω, αλλά αυτό, με αλλά μια καλή πρόταση, δηλαδή, όχι όπως είχαμε πάει τώρα, ναι, γιατί το θεωρώ... Όχι, με όλα αυτά που γινόντουσαν, ναι, εκεί μέσα, με όλα αυτά που έπαθα, δηλαδή, ναι, ήταν ζόρι. Τώρα πολύ, πάστε, πολύ, πολύ, ναι, το καταλαβαίνω. Μετάνιωσες που έφυγες? Όχι, όχι. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, ήμουνα, όχι, δεν μετάνιωσες, καταθέλει που έφυγες. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι αν δεν έφευγες, θα έρθουν στο τελικό, έτσι, το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, και από την πρώτη στιγμή που έφυγα εκεί πέρα και με τα παιδιά που μίλαγα, αλλά γενικά για ό,τι κάνω δεν μετανιώνω. Ναι. Είτε λάθος είναι, είτε σωστό, και με τα λάθος που μαθαίνεις, νομίζω. Είχε υπάρξει νωρίτερα άλλη στιγμή που ήθελες να φύγεις? Ναι. Ναι. Στις 40 μέρες περίπου. Είχαμε κάτσει 3 μέρες στο πρόχειρο κατάλημα
στο πιο ήχηρο κατάλημα ήταν. Τι να σου πω, όλο δέντρα, ουρανό δεν έβλεπε πουθενά, σκοτάδι. Ναι. Μέρα, βράδυ, σκοτάδι. Πεινάγαμε, κάναμε και είμαι σε μια φάση την τρίτη μέρα και πάω. Λέω, εγώ την πάλι βάλω εδώ πέρα. Θα τρελαθώ. Κατάλαβε. Και μιλήσαμε εκεί πέρα. Και μιλάμε για μια περίοδο. Και μιλάμε για μια περίοδο που οι μπλε κέρδιζαν, έτσι, σχεδόν συνεχώς. Ναι, κέρδιζαν, αλλά φαντάσου ότι κερδίζαμε, αλλά δεν το έχουμε. Ναι. Δηλαδή το έπαθλο ήταν ένα τίποτα. Το καταλαβαίνω. Και η ομάδα των μπλε όταν πήγαμε στις παραλίες, εμείς τώρα είχαμε μια παραλία ξερονήσει τελείως. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε δέντρο είχε με καρύδα, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Είχαμε 4 καρύδες κάθε μέρα να τη μοιραστούμε 10 άτομα. Και με το που πάω μετά την ένωση στην παραλία των κόκκινων, παράδεισο. Έτσι. Όλο δέντρα, καρύδες κάτω, δηλαδή έπαιρνες, έτρωγε. Ακόμα και η καρύδα είναι φαγητό, κάτι κρατά. Ακριβώς. Σε γεμίζει το στομάχι. Και ξεκίνησα την ένωση και τρώγα 5 καρύδες την μέρα. Η καρύδα είναι κάτι που σου αρέσει, ή το έτρωγες κατά ανάγκη, ας πούμε. Ωραία. Κατά ανάγκη το έτρωγες. Εντάξει, είχαμε βρει τρόπους, ψήναμε, ξέρω, ναι, και τέτοια, ναι. Έφερνε σαν κάστανο, ναι. Φαντάσου, τη γεύση της. Αλλά τώρα δεν μπορείτε να τη μυρίσω. είναι... Πάλι, πραγματικά δεν μπορείτε να τη μυρίσω. Ναι, εντάξει, δεν την τρώσω όλη μέρα, κάθε μέρα, εννοείται. Ό,τι φαγητό και να είναι αυτό, νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά... Ναι. Και φοιτητής όταν είναι κάποιος, ξέρω εγώ, όλη μέρα τρώει απ' έξω σπιτάκια και τέτοια και μετά γυρίζει και λέει στη μάνα του, φτιάξε μου μαγειρευτό, λαβε. Μπράβο, φτιάξε μου μπάμιες, ξέρω εγώ, και σφακές. Ναι, ναι, για πες μου λίγο για την φιλία σου με τον James, πώς κολλήσατε, από την αρχή φάνηκε ότι κολλήσατε. Με τον James είχαμε κολλήσει από την αρχή, είχε παιχτεί ένα περιστατικό, ξέρω εγώ, με τη Σοφία, μας την έλεγε συνέχεια και μας πάσει, γιατί μας τη λέει, ξέρω εγώ. Ναι. Ξεκινήσαμε εκεί πέρα, μιλάγαμε και τέτοια και κολλήσαμε από την αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλον και πήγαμε έτσι μέχρι το τέλος. Στην Ένωση, όταν αλλάξαμε ομάδα, εσύ είστε η Άννα Μαρία. Mm-hmm. Η Άννα Μαρία και γαμώ τα παιδιά, δηλαδή, σαν εμάς. Δηλαδή, πραγματικά ήταν και λες, έβλεπα τον εαυτό μου. Ναι. Πολύ ειλικρινής και τέτοια. Όταν έφυγε, εγώ έπεσα από τα σύννεφα, δηλαδή, πίστευα πραγματικά ότι δεν θα φύγει. Ναι. Απλά από ό,τι έχω καταλάβει, η Άννα Μαρία είναι παρεξηγημένη γιατί. Είναι γυναίκα, άμα ήταν άντρας μπορεί. Για να... Έχεις δίκιο. Για να πω και την αλήθεια, όσο ήταν στους διάσημους, ίσως ο τρόπος που αντιμετώπισε λίγο την ψηφοφορία κατά του Κοψιδά και όλο αυτό που παίχτηκε εκείνη την περίοδο, ίσως να ήταν αυτό που της χάλασε το υπόλοιπο, αλλά από τη στιγμή που ήρθε σε εσάς και μια χαρά ήταν και ανέβηκε αγωνιστικά και... Εντάξει, νομίζω ότι όταν έφυγε σίγουρα δεν ήταν αυτή για να φύγει αγωνιστικά, έτσι, και ήταν κρίμα που δεν ήταν στην Ένωση. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό ήταν κρίμα. Τώρα να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες για τον Κοψιδά και αυτά, ότι είναι να μου πεις για την αντίπαλη ομάδα, δηλαδή δεν έδινα καν σημασία. Ναι, το καταλαβαίνω και λογικό. Είναι εσύ ασχολιώσεις με τους δικούς σου, δεν το συζητάμε. Ναι, εννοείται. Ναι, δηλαδή δεν με ένιωσε. Mm-hmm. Αυτό δεν με ένιωσε καθόλου. Λογικό. Όταν βγήκες, είδες καθόλου στη συνέχεια παιχνίδι, από τη στιγμή που βγήκες και μετά. Όχι. Όχι, είδα 2-3 αποσπάσματα κατά τύχη. Mm-hmm. Γιατί? Δεν είχα και κάποιον, να σου πω. Ναι, αλήθεια. Κατάλαβα. Δεν μ' άρεσε όλο το σκηνικό, δηλαδή ναι. Με είχε κουράσει, είχα κατάλαβα. Και πράγματα μέσα, δηλαδή δεν... Το φαντάζομαι. Έχεις δει... Όλο κλάματα, όλο τέτοιο. Ήταν μεξικάνικο σύριο, αλλά εντάξει. Έχεις δει αποσπάσματα με σένα μέσα και πριν? Έχω δει πολύ λίγα που μου στέλνανε, ξέρω εγώ, τα fanpage. Ναι. Κατάλαβες, πολύ λίγα αποσπάσματα. Υπάρχει κάτι που ενώ ήσουν μέσα, κάποια συμπεριφορά σου, ας πούμε, που μετά κατάλαβες ότι ίσως δεν έπρεπε να ήμουν έτσι? Και να επηρεάστηκε εσύ από την κακουχία και από την αφαγία. Αλλά μετά, μόλις ηρέμησε, σκέφτηκε ότι εκεί δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι. Υπάρχει κάποια στιγμή τέτοια? Μία μέρα κάτι είχαμε φάει και μας είχε πειράξει.
και μας κάνανε μία ένωση, ξέρω εγώ, και μου είχε πιάσει η πνηλία όλη τη μέρα και αυτά, mm-hmm. και κοιμόμουν. Και με είχε φωνάξει η ρεπόρτερ να μου κάνει, ξέρω εγώ, συνέντευξη που κάναμε κιού και τέτοια. Ναι. Και πάω από εκεί και μου μίλαγε, τώρα εγώ ήμουν αδελαγωμένος και πήγαμε σε φάση, της φώναξα, μην πιέζεις, αυτό, ξέρω, αλλά μετά ζήταγα συγγνώμη συνέχεια, ναι. Γιατί και αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Σωστό. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Βέβαια, αλλά βέβαια. Όποτε έκανα λάθος ή κάτι τέτοια, ζήταγα στον άλλον συγγνώμη, ξέρεις, mm-hmm. γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι η ένταση ή οτιδήποτε τέτοιο. Όντως. Αλλά όποτε, δηλαδή το σκεφτόμουν κιόλας, μπορεί να νευρίαζα, αλλά μετά καθόμουν να σκεφτόμουν, έκανα βλακία, άμα mm-hmm. έκανα βλακία, ζήταγα συγγνώμη. Mm-hmm. Στην αρχή, πριν να αλλάξουν οι ομάδες, έτσι, όταν είσαστε ακόμα διάσημοι και μαχητές, όταν και η μπλε κερδίζατε σχεδόν καθημερινά, υπήρξαν κάποιες στιγμές, όχι από σένα, από την ομάδα σου, από τον Γκρίς, ας πούμε, αυτό ότι είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα πεινάσετε οι άλλοι, κάποια που είχε, κάποιες κουβέντες που μπορεί να είχε πει στα Κιού και η Μαριπόζα, υποτιμώντας, ας πούμε, τους αντιπάλους, και ίσως και να έδειχνε ότι ήσασταν εσείς οι μπλε πιο έτσι καβαλημένοι, θα, να το πω. Το ένιωθες εσύ κάτι τέτοιο από τους συμπαίκτες σου? Ένιωθες εσύ ότι τώρα που κερδίζουμε, ας πούμε, δεν χάνουμε από πουθενά, εμείς είμαστε οι καλύτεροι και δεν μπορούμε να μας νικήσει κανένας? Έβγαινε κάτι τέτοιο? Νομίζω είχαμε κάνει κάτι τες τότε που έλεγα στα, το έλεγα στα παιδιά, ξέρω εγώ, μην υποτιμάτε ποτέ τους αντιπάλους σας. Mm-hmm. Και καλά, πάμε μέσα, λες, και παίζεις αντίπαλος με τον καλύτερο. Μπράβο. Σίγουρα όλοι θέλουν να κερδίσουν, γιατί... Φυσικά. Γι' αυτό πήγες εκεί. Επιβίωση. Έτσι, μπράβο. Ναι. Και πρέπει να κερδίσεις για να φας. Σωστά. Δηλαδή, δεν είναι ότι, ξέρεις, να χάσω, να φάνε. Δεν όχι. Ήταν και τόσο μεγάλα τα έπαθλα που θα τρώγε σήμερα και αύριο δεν θα σε πειραζε άμα θα φάσει όχι. Ναι. Ναι. Στην αρχή, να ξαναθυμίσω, ξέρω εγώ, έτρωγε δύο αυγά, μία μελέτα με δύο αυγά. Δεν έτρωγες τίποτα. Τίποτα. Σωστό. Σωστό. Απλά δηλαδή, σου έμεινε η νίκη, έτσι. Ναι, όχι, σηκωνώσουν αυτό το λίγο που έτρωγες ήταν κάτι. Ναι. Σκέψου, σηκωνώσουν, ξαπλώναμε κάτω και σηκωνόμασταν να περπατήσουμε να πούμε να πιούμε νερό. Και τίποτα, σκοτάδι. Ναι. Ένα λεπτό σταμάταγες έτσι όρθιος να συνέλθει να μπορέσεις να περπατήσεις. Κατάλαβα. Εντάξει. Μιλάμε για συνθήκες. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Όχι, ούτε καν. Η στόχη δεν ήταν το φόρτε σου? Η στόχη είναι ρε άμα τα κοίτα τα παλάκια. Κοίτα, είχα στόχους για στόχους. Ας πούμε αυτούς ναι. με τα μαξιλάρια πήγαινα κομπλέ. Mm-hmm. Κάτι άλλους που ήθελαν πάλι δεξιότητα που είχε κάτι παιχνιδάκια και κάτι τέτοια, πάλι κομπλέ. Το είχα. Αλλά με εκείνα τα μπαλάκια, τίποτα. Βέβαια. Δεν πέτυχε ένα κολόνα, τίποτα. Λεωφορείο να μου βάζει μπροστά, δεν το πέτυχε. Βέβαια, όταν αλλάξατε ομάδες στο τέλος και έφυγε ο Σάκης και πήγε απέναντι και έμεινες εσύ με τον Τζέιμς και φάνηκε ότι ηρέμησες, ότι χαλάρωσες, ήσουν στην top σου κατάσταση. Νομίζω ότι ήσουν άχαστος. Το νιώθες εσύ ότι ήσουν σε τέτοια κατάσταση μέχρι να χτυπήσεις? Ναι, το έβλεπα, εντάξει. Πάνω απ' όλα έχουμε και αυτογνωσία. Το βλέπεις ότι σε κάτι δεν είσαι καλός. Πήγαινε εσύ, ξέρω εγώ, κάνε το ένα. Ναι. Ρωτάς, ξέρω εγώ, γιατί ρε φίλε μου, γιατί πώς πρέπει να το κάνω. Ναι. Το ψάχνεις, έτσι πάει. Δηλαδή δεν είναι χάνεις, έχασε. Πρέπει να γίνεις καλύτερος. Πρέπει να κάνεις κάτι για να γίνεις καλύτερος. Εντάξει, μετά το τραυματισμό μου παραέπεσε. Εντάξει, η ψυχολογία νομίζω ήταν το θέμα. Η ψυχολογία και αυτά, ναι. Μπορεί να μην. Να μην έλεγα ότι okay, φοβάμαι, μην το χτυπήσω, αλλά που έχω δει ένα βίντεο, ξέρω εγώ, μετά τον τραυματισμό, κούτσενα συνείδητα. Είναι ανθρώπινο, λογικό, δεν το προσέχεις. Και μετά το τελευταίο παιχνίδι, φαντάσου, δηλαδή, λυπήθηκα τον εαυτό μου. Ναι. Και με το που τελειώνω το τελευταίο run, πάω και τη λέω, παιδιά, εγώ φυλάκια, βγάλει το μουσικείο για Ελλάδα. Προσπάθησαν να σε. Το έχεις πει πολλές φορές ότι δεν θα καθόσουν χωρίς να παίζεις. Ναι, δεν θα καθόμουν. Προσπάθησα. Το καταλαβαίνω επειδή σε ξέρω και σε είδα. Δεν νομίζω ότι μπορούσες να αντέξεις. Αλλά σου λέω, αν καθόσουν, θα ήσουν στον τελικό. Μου το λέγανε και οι ίδιοι.
Ναι. Αλλά και πάλι δεν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα άντεχα. Ήταν και το ψυχολογικό Ναι, έτσι. ναι. Δηλαδή, εμείς ξέραμε ότι θα πάμε, θα κάτσουμε εκεί πέρα. Μπήκαμε Δεκέμβρη, θα κάτσουμε τουλάχιστον 20 εβδομάδες μέχρι το Μάιο. Ναι. Μετά που ρωτούσαμε, μας είπαν ότι θα πάει μέχρι τον Ιούνιο. Και μετά έρχονται και μας λένε, ξέρω εγώ, μέχρι 15 του μήνα. Ναι. Δηλαδή, εκεί που τραυματίστηκα. Εμείς μετράγαμε αντίστροφα, ξέρω εγώ, 30 μέρες. Ναι, και εσείς κάνανε 50, ξέρω εγώ, πόσες κάνανε. Ναι, ναι, 60 παραπάνω. 60, σωστά. Όχι, παραπάνω από 70, κάτι, ναι. 75. Το καταλαβαίνω, ναι. Ήτανε δύσκολο. Άντε πάμε λίγο παραπάνω, άντε πάμε λίγο παραπάνω, έλα θα περάσει το πόδι, έλα θα πω θα παίξω και λίγο ναι. Και ό,τι γίνει. Αλλά μετά 70 μέρες, ξέρω εγώ, και να έμπαινα να παίξω, θα γινόντουσαν χειρότερα τώρα τα πόδια. Μην το συζητάς. Αξίζει να χαλάσεις τα πόδια όχι. σου για το αν. Όχι, όχι, όχι. Σε περίπτωση ότι θα πας τελικό. Και άμα πας τελικό και ωραία και τα πήρες τα λεφτά. Ναι. Μετά τι γίνεται. Άμα κοπούν όλα. Δηλαδή τώρα είμαι με την οδύτητα και στα δύο πόδια. Και το αριστερό είναι, ξέρω εγώ, λίγο το ενθουσιαστού. Ναι. Κατά... Οριακά, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και όλο αυτό σε δυσκολεύει και στη δουλειά σου, έτσι. Όταν κουράζομαι, ναι, με ενοχλούν τα πόδια. Δηλαδή τώρα θέλει φούλα από θεραπεία. Όχι μόνο για το αριστερό το γόνατο, και όχι, για τα δύο πόδια, γιατί το καταλαβαίνω. Είναι οντίτιδα, η καλύτερη σου στιγμή εκεί μέσα ποια ήταν? Η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν παίξαμε εγώ, η Άμι οι τρεις σας, και ο ναι. Τσέμις. Λογικό. Και μετά πήγαμε τρεις μας στο φαγητό. Περάσαμε, δηλαδή ήταν από τις καλύτερες μέρες εκεί μέσα. Το ξέρεις ότι από εκείνο το παιχνίδι και μετά ο κόσμος γύρισε εντελώς υπέρ σας, έτσι, το καταλαβαίνεις? Ναι, ναι, το έμαθα όταν βγήκα. Ναι, είναι επίσης λογικό. Να σου πω την αλήθεια, εγώ ξεκινώντας ήμουνα με τους διάσημους. Ίσως επειδή ήμουνα με τον αδύνατο, ξέρεις, όταν χάνει κάποιο συνέχεια, πας στα συνέστητα μαζί του. Όμως εδώ στο σπίτι δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε αν δεν ακούγαμε τον Νίκος Μπάρτζης, γιατί ο φανατικός υποστηρικτής σου δεν γινόταν να... Οπότε όσο περνούσε η ώρα και εντάξει, γνωρίζοντάς όλο και περισσότερο, και από τη στιγμή που έγινε αυτό με τους τρεις, Νίκος, Τζέιμς και Σία και κανένας άλλος, δηλαδή με πίεση. Ειδικά δε την εβδομάδα που ήσασταν οι δύο σας υποψήφοι με τον Παύλο, δεν μπορεί να φανταστείς τι έγινε. Δεν μπορεί να φανταστείς. Αυτή από ό,τι έμαθα ήταν η καλύτερη ψηφοφορία. Ισχύει. Περίμενες ότι θα μείνετε και οι δύο? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Ο Τζέιμς είχε βγει τρεις φορές στην ψηφοφορία και τον κράταγε ο κόσμος. Οπότε ήμουν ανάμεσα σε μένα και τον Παύλο. Γιατί και εγώ δεν ήξερα τώρα τι γίνεται έξω. Όπως το σκεφτόμουν εγώ στο παιχνίδι. Ναι. Οπότε πήγαμε μέσα και ήμουν σε φάση και εγώ ο Παύλος. Δεν έγινε κάτι. Εγώ κιόλας πίστευα, ξέρεις κάτι. Πίστευα ότι επειδή ήταν δύσκολα πολύ, άμα θέλει ο κόσμος να σε βγάλει τώρα, ας φύγεις τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι. Άμα είναι να φύγεις από τον κόσμο και τελικό να πας... Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν από αυτά που είχες πει και μ' άρεσε πολύ. Οπότε δεν φοβόμουν ναι. και που με ψηφίζαν οι άλλοι. Δεν ναι. φοβόμουν να, ναι. δηλαδή, να κρατάω κακία γιατί με ψήφισες. Σωστό. Γιατί το ένα να ζητάω σωστό. Λόγο. Σωστό. Και σωστό. Δηλαδή να πας μέχρι το τελικό χωρίς καμία φορά υποψήφιος και να το χάσεις. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνω και συμφωνούσα απόλυτα σε αυτό που είχες πει. Συμφωνούσα απόλυτα. Βέβαια, κανείς δεν θέλει να είναι υποψήφιος, αλλά. Το καταλαβαίνω. Εγώ το έλεγα εντάξει, δεν ξέρω και τι γίνεται έξω. Εντάξει, μετά που έμαθα ότι τόσος κόσμος με στήριζε και τέτοια, δηλαδή ήθελα. Πραγματικά να μην βγω ούτε μια φορά υποψήφιο ναι. γιατί για όλο αυτόν τον κόσμο που στείλει. Ξόδευε λεφτά. Αλλά την... τώρα μέσα εκεί δεν το καταλαβαίνει. Πώς την εισπράττεις και πώς την νιώθεις την αγάπη του κόσμου? Πραγματικά είναι, η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή όπου πάω, παγώ καλά λόγια. Είναι, εν τω μεταξύ είναι λες και με ξέρει ο άλλος. Χρόνια. Από όταν ήμουν χρόνια, από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Και έχω τώρα μια οικειότητα με όλο τον κόσμο. Σωστά. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος και μου μιλάει, ξέρω εγώ, με οικειότητα, με ξεμπλοκάρει και εμένα, κατάλαβες. Και του μιλάω και τον ξέρω χρόνια. Και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα.
Το περίμενες. Το φανταζόσουν. Πραγματικά δεν το φανταζόμουν ποτέ. Όμως, άμα ξέρει τι έχει ακούσει, ποτέ δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Και πριν πω στο παιχνίδι, μίλαγα με όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σωστά. Αλλά τώρα, όπου κι αν πας, ξέρω εγώ, σου μιλάνε όλοι. Εντάξει, ήμουνα 5 μήνες μέσα στο σαλόνι του στην ουσία. Μπράβο, μπράβο, δηλαδή, ακριβώς. Με γνωρίζαν. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι. Την υποδοχή σου, τη φανταζόσουνα. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Στην υποδοχή μου έπαθα άστοχο κομπλό. Λογικό. Λογικό. Ξέρεις τι γίνεται, είσαι με 5 άτομα μέσα στην παραλία τώρα, έχεις ναι. Πείσει διαφορετικά. Ξαφνικά βγαίνεις έξω, βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε αγαπάνε και σου κάνουν. Γιατί δεν ήταν μόνο τα παιδιά από το χωριό, έτσι, οι φίλοι σου, ήταν ο κόσμος που πάρα πολύ. Απίστευτη η εικόνα. Αλλά τα παιδιά και όλοι αυτοί οι φίλοι μου με έχουν στηρίξει απίστευτα. Εννοείται. Σε ευχαριστώ εννοείται. Πάρα πολύ. Όταν αναδείχθηκες πολυτιμότερος, πώς ένιωσες, το περίμενες? Ούτε καν, δηλαδή έμεινα έτσι, έβλεπα το Γιάννο με κοιτάει, γυρνάει την άλλη μεριά, με ξανακοιτάει, πάση τι με κοιτάει τώρα. Και με το που λέει το όνομά μου, μένω εδώ πάντα, μα λέω, τι έγινε. Ναι. Ήταν και στην αρχή και το ότι τότε ήσουν πολυτιμότερος, άλλαξε κανείς συμπεριφορά απέναντί σου? Δεν θέλω να πεις ποιος και τι, αν άλλαξαν. Όχι, όχι. Τα περισσότερα παιδιά έτσι που μιλάγαμε ήρθαν, ξέρω εγώ, μου είπαν μπράβο, συγχαρητήρια και τέτοια, αλλά ξέρω εγώ, πολλοί πειράχτηκαν. Ναι, τώρα. Ναι, εντάξει. Ήρθε τώρα το παιδί από το χωριό, έτσι, και έγινε πολυτιμότερος. Κάπως έτσι, μέσα τους φαντάζομαι εγώ. Εντάξει, περισσότεροι τώρα εκεί μέσα θέλουν να κρατήσουν ένα πρόσωπο, ξέρεις, διπλωματικό. Ναι, ναι. Και τέτοια δεν ήταν, δηλαδή, ειδικά στην αρχή. Μετά, ναι. Όσο πάει ο πραγματικός χαρακτήρας, ξεδιπλώνεται. Θα βγει, σωστά, έχεις δίκιο. Στρατηγική, ναι. Η ένωση πώς ήταν? Ήταν κάτι που ήθελες να το ζήσεις? Η ένωση ήταν, κοίτα, πριν πάμε στην ένωση, είχε φύγει η Άννα Μαρία, ναι. Και εγώ ήμασταν στα κλάματα, στεναχωρημένοι. Και πάμε στην ένωση, δεν ήμασταν ψυχολογικά, ξέρω εγώ, τόσο καλά, λογικό. Ήμασταν πεσμένοι και αυτά. Και πάμε εκεί, ξέρω εγώ, πάμε στο ξενοδοχείο, κάνουμε μπάνι και τα λοιπά. Πάμε, τρώμε ζάχαρη άστο, δηλαδή φάγαμε τόση ζάχαρη που ήταν σήμερα και πάνω, ξέρω εγώ, ήμασταν στεναχωρημένοι για αυτά. Και στην ουσία ο Λιανός μας ανέβασε, δηλαδή, πολύ ναι. Ψυχολογία μας, μίλησε εκεί πέρα. Τον είχαμε απέναντι, ήταν λες και μιλάγαμε, ξέρω εγώ, μας έκανε πλάκα και αυτά, ήταν πολύ ωραία, λες και είχαμε βγει και από το οι τρεις μας. Το καταλαβαίνω. Φάνηκε αυτό, μας το βγάλατε και σε εμάς. Νιώσαμε ότι είχατε βγει και περνάγατε καλά ένα βράδυ, ρε παιδί μου. Ναι, για όλα αυτά πραγματικά, δηλαδή μας ανέβασε, μας μίλησε, μας εκείσε κάποια πράγματα, το σκεφτήκαμε και εμείς διαφορετικά, ότι και η Άννα Μαρία, ξέρω εγώ, θα ήθελα μαζί, έτσι, μπράβο. Να χαρούμε και τέτοια. Μας έκανε λίγο πλακίτσα και περάσαμε ωραία. Ήταν ο Λιανός ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε και εσάς και γενικότερα το παιχνίδι? Ναι, ο Λιανός νομίζω είναι top. Mm-hmm. Ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή το έχει πολύ, έχει και την ατάκα. Δηλαδή μπορεί να σου έλεγε κάτι, να σε έβλεπε πεσμένο, να σου έλεγε κάτι, να σε έπιανε, ξέρω εγώ, την πλάκα και να σε ανέβαζε. Ναι. Είναι πολύ καλό παιδί. Το τραγούδι που είπες, εμάς μας άρεσε. Και το είπες και, το είπες και καλά, θα πω εγώ. Τώρα, τα δύο και τα τρία, εγώ σου λέω ότι μας άρεσε και μας άρεσε πολύ. Και τα δύο και τα τρία που ακούστηκαν, τα ξεπερνάω, τα προσπερνάω γιατί δεν το συζητάμε έτσι. Και η εμπειρία στα ΜΑΤ πώς ήταν? Στα ΜΑΤ πήγαμε με το Σταν, τον ευχαριστούμε πολύ πραγματικά. Πήγαμε, γράψαμε, ξέρω εγώ, το τραγούδι. Γενικά περάσαμε πολύ ωραία. Μια πολύ όμορφη μέρα. Νομίζω, ωραία. Ναι, αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Πάμε κάτι καινούριο ξεχωριστό, γελάσαμε, περάσαμε καλά. Ανοίγεται, ήταν ωραία, ήταν ανοίγεται μια νέα καριέρα, στο είπα και εκείνη τη μέρα. Ναι, τώρα.
Εκεί ψωμί. Να σου πω, μελλοντικά σχέδια ακούγονται πολλά. Δεν θέλω να μου πεις τι και πώς. Υπάρχει κάτι? Κάτι υπάρχει, συζητάμε. Ωραία. Συζητάμε για ένα ταξιδιωτικό και τέτοια. Ναι. Τώρα πάμε σιγά σιγά, σιγά, και σιγά. Το βλέπεις. Αυτό το φανταζόσουν ποτέ ότι εσύ θα είσαι τηλεόραση? Το είχες έτσι διανοηθεί ποτέ? Όχι, δηλαδή και μέσα στο παιχνίδι που το συζήταγα με τα παιδιά δεν τρελαίνει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια ωραία πρόταση, μια ωραία εκπομπή που μπορεί να γίνει. Μακάρι. Γενικά, ακούω ρε παιδί μου, τα ακούω όλα. Και άμα νομίζω ότι κάτι μου κολλάει και μ' αρέσει και θα περάσω καλά, γιατί όχι. Τώρα σε κάτι σοβαρό νομίζω δεν θα μπορούσα να... Και πρόταση να άκουγα, δεν θα μπορούσα να πω ότι θα πάω να κάνω κάτι... Σοβαρό. Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα, είσαι από τους ανθρώπους που είσαι το χιούμορ, το χαβαλές και έτσι, να κάνεις τον άλλο να περνάει καλά ο συνομιλητής σου απέναντι, τέλος πάντων, και νομίζω ότι αυτό μπορείς να το κάνεις καλά. Έχεις ενεργοποιηθεί πολύ και στο TikTok, οφείλω να πω. Ναι, τώρα έχουμε γεγύψει. Να σου πω, με υπόλοιπα παιδιά έχετε μιλήσει? Εντάξει, με την Άννα Μαρία και τον Τζέιμς. Δεν το συζητάμε, είσαστε κάθε μέρα μαζί και είσαστε η παρέα και τελικά αποδείξατε στους δύσπιστους ότι υπάρχει φιλία. Υπάρχει οπότε, φιλία, ναι. Οπότε λοιπόν το αφήνουμε αυτό. Με υπόλοιπα παιδιά έχεις μιλήσει? Έχω μιλήσει με τον Τριαντάφυλλο, μιλήσαμε. Εντάξει, με τον Τριαντάφυλλο δεν είχα κάποιο θέμα. Δεν είχες κάποιο θέμα εσύ, και... πραγματικά, όχι, ισχύει. Ναι. Πραγματικά, μου ήταν ok. Άμα θέλει να κάνει κάτι, εμένα τι με νοιάζει τώρα. Δεν με ενοχλούσε. Ισχύει. Εντάξει, άμα δεν θέλει να παίζει. Αυτό το ότι δεν θέλει, το τι δεν ήθελε να παίζει. Και εξαιτίας του, εσείς χάνατε πολλές φορές, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας παίκτης αδύναμος, ναι, μην παίζοντας, χάνατε εσείς. Εσύ βέβαια αυτό το είχες πει πολλές φορές ότι δεν σε ενδιέφερε. Δεν σε πείραζε. Εννοείται. Τώρα ο Τριαντάφυλλος μπορεί να έβγαινε πάλι προτενόμενο στην άλλη εβδομάδα και να έχανε. Μετά ναι. τη θα μου φταίγει. Ναι, ξέρω. Ναι. Αφού ο Τριαντάφυλλος δεν θα ήταν εκεί. Που με κερδίζουν οι άλλοι. Εντάξει, οκ. Okay. Και νομίζω γενικά εμένα από την αρχή που γενικά βασικά και στη ζωή μου και έξω και μέσα στο παιχνίδι και σε ό,τι κάνω, μου αρέσει πολύ ο ανταγωνισμό. Ναι. Δηλαδή, μ' άρεσε ακόμα να παίρνω του πιο δυνατού ανθρώπου. Ακριβώ, με πρόλαβε. Ήσουν από του λίγου που έπαιρνε του δυνατού. Και το Σάκη και τον Ηλία και ναι, τέλο πάντων τον πιο γρήγορο που μπορούσε ναι, να βάλει. Είναι πιο ωραίο. Είναι ισχύει. Πιο ωραίο κιόλα τώρα να είσαι λίγο ανταγωνιστικό. Μπράβο. Δηλαδή, θυμάμαι ένα παιχνίδι που πήρα τριαντάφυλλο στι αρχέ. Δηλαδή μου λέει ο Τζέιμς, πρόσεξε μου. Ναι, ρε, του λέω, μην άγχωνε. Μια χαρά που πήγα στο βάθμο να το πάρω. Ξέρω εγώ και πήγα στο τελικό. Ζαμανφού εγώ, έχασα. Έχασε. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει περισσότερο, πώς θέλω να σου το πω, με ανεβάζει περισσότερο να ξέρω ότι παίζω με τον άλλον, που ναι. είναι πιο δυνατός ναι. και να αγωνίζω. Ήσουν από τους λίγους. Έχω μιλήσει και με την Αμφή που έλεγες ναι. και με ποιον άλλον έχω μιλήσει. Μιλήσαμε και με την Καρολίνα εκεί στο τελικό, με τον Ασημακόπουλο στο τελικό. Με την Ελένη, με τον Κόρο. Με την Ελένη, ναι. Η Ελένη και όταν βγήκε και όλα μου είπε... Μήνυμα, ήταν από τα παιδιά που εσύ φάνηκε φεύγοντας ότι τη στήριζες, έτσι. Ναι. Ναι, ήταν, να σου πω την αλήθεια, από τα παιδιά... Εγώ ήμουν μέσα, γιατί μετά, όπως είπα, δεν είδα. Ναι. Ήταν από τους πιο συνάποψή της, δηλαδή, οκ. Okay, ναι. Στήριζε την άποψή της. Ναι. Και εντάξει, αυτό μ' άρεσε τώρα, δηλαδή, κάποιος του στηρίζει την άποψη και δεν αλλάζει, επειδή σου είπα εγώ... Αυτό τελικά είναι μαύρο και δεν είναι άσπρο. Ναι. Δηλαδή άκουγε. Ναι, ναι. Άμα πίστευε ότι ήταν άσπρο, θα έπαιρνε ότι ήταν άσπρο. Δηλαδή. Και εντάξει, αυτό το έβλεπα σε κάποιον. Τι και μετά, εντάξει, μετά όταν έφυγε η Ελένη, ήθελα περισσότερο να το πάρει ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Δηλαδή, το είχα δηλώσει ναι. αυτό. Το ότι δεν ήσουν στον τελικό σε πείραξε καθόλου ή καλύτερα από το σπίτι? Όχι, δεν είχα. Όχι, πραγματικά δηλαδή δεν το μετάνιωσα. Ότι ξέρω εγώ έφυγα ναι. από το παιχνίδι. Οκ. Okay.
Και δεν ήξερα κιόλας ότι θα ήμουν στο τελικό, έτσι. Μπορεί ναι, να εκείνη τη στιγμή ναι, δεν μπορούσε να το γνωρίζει σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και να κάνουμε, το στηρίζουμε όπως είπες και πολλές φορές από αυτή μας την απόφαση στο μέλλον μπορεί να κρυθεί το οτιδήποτε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω και τώρα, μην το ξεχάσω, όταν και αν παίξεις μπάλα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πώς θα το διαχειριστείς τώρα να ακούς από την κερκίδα τα διάφορα του Survivor. Έχει και αυτό το χαβαλέ του. Αυτό, εντάξει, να σου πω κάτι, έχω ακούσει και χειρότερα. Εντάξει, γελά. Έχω ακούσει πολλά στο γήπεδο, δηλαδή και βρισκές και κατάρες. Ναι, είσαι από... Ακόμα και τώρα ακούω, αλλά... Ναι. Ήσουν... Όλα είναι καταδεδεχούμενα. Μέσα στο γήπεδο, για να πω την αλήθεια μου, ήσουν από τους έντονους. Και πολλές φορές, ίσα-ίσα που πολλές φορές κρατήθηκα, όχι κακοπροαίρετα, αλλά... Για την ομάδα σου το έκανε, γιατί θέλει να κερδίσει η ομάδα σου, ναι, για να βοηθήσει ο συμπαίκτη σου. Αλλά πολλές φορές όταν είσαι σε δύσκολες έδρες, δύσκολα κρατιέται ο φίλαθλος. Το ξέρω, μα είναι λογικό αυτό. Εννοείται. Δηλαδή και τώρα που μπορεί κάποιος να με βρίσκει για το οτιδήποτε, δεν, okay, δεν γίνεται να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Όχι, ισχύει. Όταν παίζει για κάτι, θες να κερδίζει. Υπερασπίζεσαι εκεί που παίζεις, την ομάδα που είσαι, υπερασπίζεσαι την ομάδα σου, τους συμπαίκτες σου, όλα και θες το καλύτερο. Ακριβώς. Εντάξει, λογικό είναι να σε βρίζει ο αντίπαλος. δεν το βλέπω αφύσικο. Σωστά. Αυτό είναι το ότι καταλαβαίνεις τα πάντα, αποδέχεσαι τα πάντα, δεν είσαι μόνο κόμματος ότι εγώ είμαι και ότι λέω εγώ και άλλος κανένας, δεν ήσουν ποτέ και μέσα στο παιχνίδι. Έλεγες την άποψή σου, έλεγες και το ότι είμαι λάθος εκεί και συγγνώμη, όπως το είπες πραγματικά. Απλά στην αρχή, όπως είπες, ήσουν λίγο πιο έντονος, γιατί ήθελες και να προσαρμοστείς και ήταν και η αφαγία, ήταν και όλα. Δεν ήξερα. Λέω, όταν ήρθε η Άννα Μαρία μου, έπαιξε εγώ πέντε πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι τόσο αγχωμένος και τόσο πιεσμένος. Αυτό. Ειδικά σε εκείνο το μαγικό παιχνίδι με τους τσακωμούς, με τον Περικλή, με τον Καλίδη. Εκεί φαινόσουν πολύ έντονα, πάρα πολύ. Είχαν ευρεάσει πολύ. Ήτανε βέβαια και ό,τι είπε ο Κώστας, έτσι. Δεν ήταν μόνο ότι είπε ο Κώστας. Μπαίνω, παίζω αυτό το παιχνίδι με τον Κόρο. Ξέρω εγώ παίζουμε, δεν κράτησε ούτε 20 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Ναι, ναι. Και μετά από 3-4 ξανακάνουμε ματσαρίσματα και παίζει ο Κόρο με τον Κρίσα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εκεί που φώναζε. Και ξεκινάει και τον ειρωνεύεται. Φίλε, τι ειρωνεύεσαι, οκ. Okay. Για ποιο λόγο να ειρωνευτεί. Ναι. Εγώ γιατί δεν γίνησα να σε ειρωνευτώ και εσύ ειρωνεύεσαι. Οκ, okay, δεν έχει, δηλαδή, όπα κάπου. Το κατάλαβα. Και εκεί ξεκίνησα να νευρίαζα, μετά οι άλλοι νευρίαζαν, ειρωνευόντουσαν παραπάνω και τέτοια. Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσει η ειρωνία. Ναι, το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Έλα να μην ειρωνεύεσαι, έλα μίλα μου, πες μου, έκανες λάθος εκεί, αλλά μην ειρωνεύεσαι. Εκείνη η έντονη λογομαχία με τον παπά. Εκείνη έντονη, ο άλλος περίμενε να έρθουν οι κάμερες για να μου πει, ξέρω εγώ... Ναι. Να μην βρίζεις και να μην κάνεις, Ναι, ναι. Το κρέπαγε στη μένα. Και μετά όταν πήγαμε κάτω στην παραλία που δεν είχε κάμερες, είχα ράξει κάτω και είχε έρθει από πάνω μου και μου πω κούναγε το χέρι. Και εγώ σηκώνομαι πάνω και εγώ μίλησα έλα, να λέω φίλε πάνω που είχε κάμερες να τα πούμε. Και ανεβαίνουμε πάνω και από εκεί που είχε πιάσει 100 είχε πέσει στα 0. Ναι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ναι, ναι. Εντάξει. Αυτά ήταν λίγο δύσκολο να τα διαχειριστείς. Ναι, αυτά ήταν αρκετά δύσκολα. Εντάξει, άλλοι ξέραν, ας πούμε, από πάση. Ναι, εντάξει. Τότε ήταν στην αρχή. Πολύ αλλά σου λέω, βγαίνει ο πραγματικός χαρακτήρας του καθένα εκεί πέρα. Ναι. Ό,τι στρατηγική και να έχεις από τη στιγμή που παίρνεις, στο τέλος βγαίνει ο πραγματικός χαρακτήρας. Γιατί είναι πολλές ημέρες, είναι πολύ ο πρόβλημα. Δεν μπορεί. Δεν το συζητάω. Και επειδή πολλά είπα και πολύ σε ξεκούρασα, ήταν όντως πολύ έντονη η επαφή σου με το Σάκη εκείνες τις μέρες. Κοίτα, ο Σάκης όταν πήγα και ψήφισα τη Χριστίνα σε ένα συμβούλιο. Τη Χριστίνα, ναι.
Εντάξει, ψήφισα την Κριστίνα γιατί. Και εγώ το ίδιο θα ψήφισα, έτσι, για να σου πω και την αλήθεια. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Να αναδώσει έτσι. Εγώ έφυγα. Πίστευα ότι δεν μπορούσα να αναδώσει εκεί μέσα και σηκώθηκα και έφυγα. Δηλαδή, βγαίνει αυτό που είχα πει. Ναι, ναι. Και γυρνάει και μου έκανε ξεφτύλα, ξεφτύλα, ξεφτύλα. Δεν τον είχα πάρει το εφαγό. Δηλαδή, πέρναγα και βγαίνω έξω και μου λέει η Άννα Μαρία, ξέρω εγώ που ήταν πίσω μου, ηρέμησε. Ναι. Έχει ξεκινήσει όλο το λίξο φύλλα εγώ μέσα. Και βγαίνουμε έξω, πάω παίρνω την τσάντα που εκεί που την είχαμε αφήσει να ανέβουμε στα σαφάρι και ξεκινάει, ξέρω εγώ, μα τάδε, τα δικά θα κατέβεις στο χωριό σου, ναι. Θα σε φτύνουν όλοι, σε ναι. ένα τίποτα. Ναι. Εκεί νευρίασα, δηλαδή... Πώς μπορεί να κρατηθεί ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα και να ήρεμει. Πώς μπορεί. Με βάση σκέφτεται το συμβόλαιο ότι μετά θα πληρώνει μια ζωή. Δηλαδή κρατιόμουν, ναι. φυγόμουν, εκεί πέρα κατέθηκε κάτι σε κυριτάδες, γέλαγα ειρωνικά. Ναι. Σε βάση, τι λες τώρα ρε φίλε, γιατί, τι έγινε, κατάλαβε. Ναι, 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 ναι. Αλλά αυτός τίποτα ψαρούν όταν ξέρεις. Το καταλαβαίνω. Και... Αλλά μετά δεν το παραδεχόταν κιόλας έτσι. Δεν παραδεχόταν ότι είχε πει τίποτα. Οτιδήποτε, και ναι. Και, ναι. Και όλο μου έρχονται εμένα πράγματα. Είχε πει ο Τζέιμς σε μια συνέντευξη που έδωσε ότι μια στιγμή, μια περίοδο που ήσουν άρρωστος, του πήγαινες μπανάνα, την είχες στο στόμα και την πήγαινες. Ήταν οι πρώτες μέρες στο παιχνίδι. Είναι ένα είχα πρόβλημα με το στομάχι. Μπράβο. Κάτι είχα φάει. Mm-hmm. Και είχα πόναγα πολύ, ξέρω εγώ. Μπορούσα να πάω τουαλέτα ή πήγαινα τουαλέτα και πόναγα και μου είχαν δώσει αντιβιώσεις. Mm-hmm. Και τέτοια. Και στην αντιβίωση, επειδή ήταν δυνατή, έπρεπε να μου δίνουν και κάτι να τρώσω ακόμα. Και κάτι ναι. να φάω. Mm-hmm. Ναι. Και τρώγα τη μισή μπανάνα, την άλλη μισή την μπούγωνα όλη στο στόμα, ξέρω εγώ, να μην φαίνεται γιατί μας ελέγχουν. Έπρεπε να το φας εκεί. Έφευγα, ναι. την έβγαζα από το στόμα του, την έδινα και έτρωγε. Ένα και μεγάλο respect έχω να σου πω, έτσι, δεν το συζητάω. Είναι απίστευτο αυτό που έχεις κάνει. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι μπορεί να κάνεις τέτοιο πράγμα. Δεν το συζητάω, έτσι. Απίστευτη κίνηση. Δεν μπορείς να καταλάβεις και την πείνα που... Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, επειδή ήταν... μπορώ να καταλάβω μάλλον ότι είχες φοβερή πείνα, το να μην φας για να την πας στο φίλο σου με αυτόν τον τρόπο, το κάνει ακόμα πιο μαγικό αυτό που κάνεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πας να ηρεμήσεις, να ξεκουραστείς, γιατί φαντάζομαι ότι τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς. Αν και είσαι από αυτούς που δεν πολύ βγαίνει έτσι στις τηλεοράσεις, είσαι ήρεμος. Πήγες εκεί όπου πήγες, έδειξες και έκανες ό,τι έπρεπε να κάνεις. Και μαγιά σου, έχω να σου πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις να είσαι όπως είσαι και δεν το συζητάμε. Θα είσαι έτσι. Και. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που τα είπαμε. Μεγάλη μας τιμή και χαρά που είπες, που συζητήσαμε με έναν άνθρωπο έτσι, που τον μάθαμε, ξέρεις, περισσότερο μέσα από την τηλεόραση. Από το παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Να είσαι καλά, παιδί μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.